Πάμε. Μαρία, μεγάλη νίκη τον Ολυμπιακό. Κόντρα στα προγνωστικά των ειδικών. Αλλά όπως είπα και στον κότσο, αλλά μη στην πιστεύω. Ναι, μεγάλη νίκη, αλλά για μένα δεν σημαίνει κάτι. Είναι απλώς το πρώτο παιχνίδι. Και πολλές φορές είναι και δύσκολο για μια ομάδα και δεν γιατί μπορεί μέσα και σε παγίδα να χαλαρώσει. Οπότε δεν λέει κάτι. Για μένα μετά το δεύτερο έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μαρία, κατά τη γνώμη σου, ότι ο Ολυμπιακός τώρα έχει το πάνω χέρι επειδή πήρε την έδρα, επειδή είχαν το 1-0, ψυχολογία ή η δουλειά που μένει παραμένει το φαβορί. Δεν νομίζω ότι υπήρξε πολύ το φαβορί που λέμε. Εντάξει, κόντρα το φαβορί με τα προβλήματα που είχατε εσείς. Όχι, δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε 50-50, συνεχίζουμε 50-50 και ακόμα και να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι ή και να το χάσουμε, παραμένουμε. Είναι δύο ισοδύναμες ομάδες. Με την ίδια θέληση να πάρει το πρωτάθλημα, με πολύ καλούς προπονητές, καλύτερους που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και τα παιχνίδια μπορεί να κρυφθούν σε κάθε λεπτομέρεια. Οπότε για μένα δεν ήταν ποτέ φαβόρη καμία από τις ομάδες. Αγωνιστικά το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Τι πιστεύεις ήταν αυτό που έδωσε τον Ολυμπιακό την νίκη? Αυτό που έδωσε στον Ολυμπιακό την νίκη ήταν το πάθος μερικών κοριτσιών όλων σχεδόν στην ομάδα μας. Έβλεπα τα πρόσωπά τους, και η Σταυρούλα, και η Φιλιόκη, η Βάσο, η Μαυρέλο, όλες. Και οι άλλες δεν βγάζω καμία απ' έξω. Έβλεπα ότι πραγματικά ήταν τόσο κουρασμένοι, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό και δεν μπορούμε να κάνουμε τις προπονήσεις όπως θα έπρεπε. Ήταν τόσο κουρασμένες. Όμως ήθελα να κερδίσουμε. Το πίστευα να κερδίσουμε, έτσι όπως έβλεπα. Το Σάββατο και ο κόουτς ο δικός σας αλλά και η Αλεξία Καμένη θεωρεί ότι είναι το πιο κρίσιμο μάτς. Αν εσείς κερδίσετε, είστε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικό τελείως το μάτς από το σημερινό, πιστεύεις? Όχι. Οι ομάδες δεν έχουν μεγάλη απόσταση. Δύο μέρες. Ψυχολογικά κυρίως. Ψυχολογικά και πάλι είναι πολύ περίεργα. Τώρα δεν ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις κάθε ομάδα. Και μπορεί αυτή τη στιγμή η δουλειά μου να τρελαθεί και να έρθει να κερδίσει. Μπορεί εμείς να ανέβει η ψυχολογία μας, αλλά εκεί θα το δούμε. Εκεί θα δούμε όταν μπουν οι δύο ομάδες και όταν τελειώσει και λήξει ο αγώνας. Τότε κάθε ομάδα καταλάβει τι πραγματικά μπήκε στον αγώνα. Τώρα πολύ νωρίς. Ηρεμούμε να τελειώσει αυτό. Σιγά σιγά πρέπει να πάμε προπόνηση, θα δούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ευχαριστώ.